Ξεκινάμε το δελτίο μας από την σεισμική δόνηση μεγέθους άνω των 5 Ρίχτερ στη Χαλκιδική, η οποία έγινε αισθητή και στη Θεσσαλονίκη, ενώ έχει ακολουθήσει ακόμα μια δόνηση που ξεπερνά τα 4 Ρίχτερ, αλλά και μπαράζ μετασεισμών. Πάμε αμέσως στον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Δημήτρη. Καλησπέρα Μάρκο. Λίγα λεπτά μετά τις 7:03 λεπτά συγκεκριμένα έγινε αισθητή σεισμική δόνηση με επίκεντρο τη Χαλκιδική 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Νέων Μηδανίων μας συγκεκριμένα. Η σεισμική δόνηση ταρακούνησε τη Θεσσαλονίκη, ήταν εντάσσεως 5,2 ρίκτερ με εστιακό βάθος στα 6 χιλιόμετρα. Στη συνέχεια ακολούθησαν μικρότερες έντες σεισμικής δονήσης. Μέχρι στιγμής η ενημέρωση από την πυροσβεστική δεν αναφέρει ζημίες. Παρ' όλα αυτά είναι σε εγρήγορση, γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ζημίες. Άρα μιλάμε για 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο στην θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά της Χαλκιδικής. Ευχαριστώ προς το παρόν, Δημήτρη, για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε. Συνδεόμαστε τηλεφωνικά τώρα με τον Δήμαρχο της Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, τον κύριο Μανώλη Καρά. Δήμαρχε, πώς βιώσατε το σεισμό και αν υπάρχουν αναφορές για ζημιές? Καλησπέρα, ήταν πάρα πολύ έντονος ο σεισμός. Όσο πιο κοντά προς το επίκεντρο Μουδανιά από τη ιδέα τελειώσαμε περισσότερο. Στη Θεσσαλονίκη ήταν ή στις περιοχές του Δήμου προς τη Θεσσαλονίκη, είχε εξασθενήσει μπορούσαμε να πούμε. Αλλά το νιώσαμε, το αισθανθήκαμε, κουνηθήκαμε καλά. Είχε και διάρκεια ο σεισμός, Δήμαρχε? Και διάρκεια είχε, δεν το μετασεισμό αμέσως τον αισθανθήκαμε. Αναφορές για ζημιές? Όχι, όχι, δεν έχουμε καμία αναφορά. Επικοινώνησα και με τον νοτιότερο χωριό την Ποτίδια. Δεν έχουμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Να δούμε αρχικά, κύριε Παπαδόπουλε, τα χαρακτηριστικά της δόνησης. Ο σεισμός ήταν δυνατός, είχε μέγεθος 5,2 στην κλίμακα Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 12 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά των Νέων Μουδανιών, στη Χερσόνησο Κασάνδρα της Χαλκιδικής, δηλαδή στο θαλάσσιο χώρο. Επακολούθησε ένας μετασεισμός με μέγεθος 4,2 και άλλοι 2-3 με ακόμα μικρότερα μεγέθη. Ο σεισμός, επειδή ήταν αρκετά δυνατός, έγινε αισθητό σε πολλές περιοχές της Χαλκιδικής, της Κεντρικής Μακεδονίας και βέβαια και της Θεσσαλονίκης. Εκείνο που προς το παρόν δεν γνωρίζουμε είναι εάν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό. Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε αυτό. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία, συνεπώς χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Νομίζω ότι αύριο θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με περισσότερη αξιοπιστία για το θέμα αυτό. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να σας πω ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει ιδιαίτερα υψηλό σεισμικό δυναμικό, όπως προκύπτει από το ιστορικό, το παρελθόν της περιοχής. Όμως, σε κάθε περίπτωση, παρακολουθούμε και θα παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και θα αξιολογήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή κάθε νεότερη σεισμική δόνηση η οποία θα γίνεται στην περιοχή για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο κρίσιμο ερώτημα, εάν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό ή όχι. Γι' αυτό πρέπει να περάσει λίγος χρόνος. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία. Ακριβώς. Για να γίνουν ορθές επιστημονικές εκτιμήσεις, παρακολουθούμε την εξέλιξη της μετασεισμικής δραστηριότητας. Εάν χρειαστεί, θα επανέλθουμε. Κύριε Παπαδόπουλη, σας ευχαριστούμε θερμά.